Είμαστε στη Βόρεια Ελλάδα εδώ, που χτυπάει η καρδιά της ΔΕΗ για διαχρονικά, για πολλές δεκαετίες και φυσικά, εν μέσω της ενεργειακής μετάβασης, θα συνεχίσει να χτυπά δυνατά εδώ. Στο ερώτημα που τίθεται σήμερα στο συνέδριο, εγώ απαντάω σαφέστατα ναι. Μπορούμε την ενεργειακή μετάβαση να τη μετατρέψουμε σε μια μοναδική γενεακή ευκαιρία για τη χώρα, αλλά βεβαίως είναι και μια ευκαιρία παγκοσμίως. Δεν μπορεί να γίνει κι αλλιώς. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Νομίζω ζούμε όλοι μας αυτή την περίοδο, τη μεγάλη κρίση, τη μεγάλη αλλαγή, την εκθετική αλλαγή στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος και παρατηρούμε ότι αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη διαμορφώνονται συνθήκες οι οποίες μάλλον μπορεί να δημιουργήσουν ένα σημαντικό πρόβλημα, τουλάχιστον εφήμερο στην οικονομία, λέγοντας εφήμερο για κάποια χρόνια, μέχρι να γίνει τι, στην ουσία, να προχωρήσει η ενεργειακή μετάβαση. Μιλάμε λοιπόν για το κόστος αυτής της μετάβασης, το οποίο καλούμαστε να υποστηρίξουμε προκειμένου να φτάσουμε σε ένα σημείο το οποίο περιγράφεται τεχνικά ως Fit for 55, δηλαδή τη μείωση των ρήπων μέχρι το 2050 κατά 55% έναντι του 1990. Αυτό θέλει γενναίες αποφάσεις, οι οποίες πάρθηκαν, νομοθετήθηκαν, προχωρούμε και δεν μιλάω μόνο σε επίπεδο αυτής της γεωγραφίας, μιλάω σε επίπεδο ευρωπαϊκό αλλά και παγκόσμιο. Τι καλούμαστε να κάνουμε? Θέλω να δώσω μια τάξη μεγέθους, κάτι το οποίο τουλάχιστον σε μένα με κρατάει συνεχώς σε εγρήγορση και είναι αυτό που δεν με αφήνει να κοιμάμαι τα βράδια που λέμε, σε αυτό που κάνω καθημερινά. Καλούμαστε στον πλανήτη να μειώσουμε τις εκπομπές αερίου θερμοκηπίου κατά 51 δισεκατομμύρια τόνους. Να δώσω ένα παράδειγμα, ένα έργο 500 ΜΒ δεν μειώνει ούτε κατά 0,00001 της χιλής αυτό το ποσό στόχο. Άρα είναι ξεκάθαρο ότι πρέπει να αλλάξουμε τις συνθήκες που παράγουμε. Εκλείονται αέρια από την παραγωγή τσιμέντου, εκλείονται αέρια από την παραγωγή πλαστικών, εκλείονται αέρια από τις μετακινήσεις, εκλείονται αέρια από την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος που αυτή τη στιγμή υποστηρίζεται ως επιτοπλίστων απορριπτά καύσιμα. Πρέπει να προχωρήσουμε το electrification, ουσιαστικά την ηλεκτρική οικονομία. Πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο θερμαινόμαστε. Αυτό προχωρά. Ερχόμαστε λοιπόν τώρα, τουλάχιστον εδώ είμαστε σήμερα, από τη Βόρεια Ελλάδα, να δούμε τι κάνουμε τοπικά σε αυτή τη γεωγραφία, στην Ανατολική Μεσόγειο και συγκεκριμένα στην Ανατολική Ευρώπη, στην Ελλάδα. Το φιλόδοξο σχέδιο, το οποίο περιέγραψε άλλωστε ο κ. Μουσουρίλης, ο οποίος έχει ηγηθεί όλες αυτές τις προσπάθειες ρυθμιστικά, προβλέπει τη μετάβαση τουλάχιστον για τον όμιλο ΔΕΗ, και έρχομαι συγκεκριμένα στοχευμένα, από ρυκτά καύσιμα σε ανανεώσιμα και βεβαίως σε νέες τεχνολογίες. Τι κάνουμε εμείς και κινούμαστε πάρα πολύ, νομίζω, στρατηγικά, δομημένα, μετρημένα, προκειμένου να φτάσουμε εκεί ώστε να υποστηρίξουμε την ενεργειακή μετάβαση και βεβαίως να υποστηρίξουμε το εθνικό και ευρωπαϊκό σχέδιο. Πρώτον, έχουμε ανακοινώσει το σχέδιο οριστικού κλεισίματος των λιγνητικών μονάδων στη Δυτική Μακεδονία. Ταυτόχρονα έχουμε ανακοινώσει και προχωράμε πάρα πολύ συστηματικά στην ανάπτυξη των έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Συγκεκριμένα, αυτή τη στιγμή έχουμε διπλασιάσει και τριπλασιάζουμε μέχρι του χρόνου την εγκατεστημένη ισχύ σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Κάτι που νομίζω ότι συνεχώς θα αναθεωρείται προς τα πάνω. Εδώ θέλω να βάλω μια ανατελεία και να πω ότι αναγνώσκει κανείς συστηματικά τους τελευταίους μήνες ότι όλοι οι μεγάλοι παίχτες, όλα τα μεγάλα utilities που αυτή τη στιγμή μεταμορφώνονται σε εταιρείες πράσινης τεχνολογίας και ενέργειας, αναθεωρούν τους στόχους τους προς τα πάνω. Κάτι που και εμείς συστηματικά προσβλέπουμε ότι θα κάνουμε. Τι σημαίνει αυτό ποσοτικά? Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, μια εταιρεία, και μιλάω για τον όμιλο ΔΕΗ και συγκεκριμένα ΔΕΗ ανανεώσιμες, διπλασιάζοντας το μέγεθός της, κατασκευάζει το ιστορικά ρεκόρ για μας σε ισχύ, 300 ΜΒ ανανεώσιμα, πάνω από 300 ΜΒ ανανεώσιμα έργα. Και θέλω εδώ να πω κάτι σημαντικό. Μέσα στους επόμενους 6 μήνες, εμείς θα προκηρύξουμε ένα από τα μεγαλύτερα έργα που έχουν γίνει ποτέ στην Ευρώπη και παγκοσμίως ίσως, και είναι ένα έργο, ενιαίο έργο, το οποίο θα ξεπερνά σε ισχύ τα 500 ΜΒ στην περιοχή του Τολεμαΐδας, με 3 υποσταθμούς. Είναι ένα τιτάνιο έργο,
το οποίο καταδεικνύει άλλωστε και την επιτάχυνση αυτών των επενδύσεων. Επειδή τα έχουμε συζητήσει, να πω και έτσι με χαρά σήμερα, έχουμε εξασφαλίσει ότι θα ξεπεράσουμε το μισό γίγκα, θα προκηρύξουμε αυτό το έργο των 500 μέσα στους επόμενους 6 μήνες και εντός του 2022 πιστεύω θα φτάσουμε να έχουμε προκηρύξει ακόμα ένα γίγκα. Άρα λοιπόν αυτό που έχει τεθεί ως στόχος για το 2023 ουσιαστικά δρομολογείται πλήρως. Και αυτό είναι μόνο η αρχή. Και είναι μόνο η αρχή διότι πρέπει να τρέξουμε πάρα πολύ όπως ανέφερα στην αρχή. Κλείνοντας, θέλω να πω το εξής και έρχομαι στο θέμα των τιμών ενέργειας. Διμερή συμβόλαια. Κατασκευάζουμε ήδη το πρώτο έργο με διμερή συμβόλαια στην Ελλάδα. Έχουμε ανοίξει αυτό το χώρο. Ένα έργο 50 ΜΒ στη Μεγαλόπολη. Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό διότι τέλος ρυθμισμένες στιγμές και λειτουργική ενίσχυση. Είμαστε στην εποχή της όρημης μετάβασης χρηματιστήριο ενέργειας. Αυτό ρίχνει τις τιμές στην αγορά και στο τέλος της ημέρας αυτό θα οδηγήσει σε ανταγωνιστικότερη βιομηχανία και μεταποίηση και βεβαίως αυτό θα έχει την αντανάκλασή του στον τελικό καταναλωτή. Άρα η λύση είναι να προχωρήσουμε μπροστά, είναι να κάνουμε επενδύσεις και είναι να προχωρήσουμε με όλη τη δύναμη προς νέες τεχνολογίες. Αποθήκευση, πλωτά φωτοβολταϊκά, πλωτά αιωλικά. Εκεί κινούμαστε, θα συνεχίσουμε να πηγαίνουμε πάρα πολύ δυναμικά και νομίζω οι στόχοι θα επιτευχθούν σε αρκετά σύντομο χρονικό διάστημα. Σας ευχαριστώ.